Πάντα έχουμε διάφορες δυσκολίες στο να προχωρήσουμε. Το θέμα είναι να είμαστε εντελώς ουσιώδεις και να μην φοβόμαστε να το κάνουμε. Η φαντασία σου ελεύθερη να πάει από εδώ και από εκεί και σε πράγματα ασύνδετα και αυτό και έτσι και το άλλο. Και να δω και λίγο αυτά και βρήκα και αυτή τη φωτογραφία και ανοίγεις τα βιβλία. Το βιβλίο σε προστατεύει από αυτό το πράγμα. Το ίντερνετ όχι. Ό,τι και να κάνει, μόνο είναι μωρέ, θα περάσει. Γιατί όχι να μην τον προβάλλουμε. Καθόμαστε και ψάχνουμε και κοιτάμε τι κάνουν στην Ευρώπη δεξιά-αριστερά, ενώ έχουμε τόσο ωραίες ενδυμασίες. Έτσι ξεκίνησα να ψάχνω. Ρισκάρεσαι και εξελίσσεσαι και κάνετε διαφορετικού είδου επιτόρια και διαφορετικού είδου καμπάνιε. Αυτό είναι κακή στρατηγική. Και αν έχει κακή στρατηγική και παίζει με τέτοια λεφτά, είναι σαφέ ότι κάνει κακό. Αλφα στο μπράτσο σου. Δεύτερον, αυτό που λέει, στον πράξο καλλιτέχνη. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν στη ζωή σας τι θέλετε να κάνετε κάποια στιγμή. Να το υπηρετείτε σωστά και να πιστεύετε σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Πρέπει να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά και να καταλαβαίνετε αν αυτό το οποίο λέει πραγματικά θα σου κάνει καλό, θα σου πάει μπροστά σε σχέση με τον στόχο τον προσωπικό που έχεις βάλει εσύ ή δεν θα σε πάει μπροστά, απλά θα σου δώσει 5, 10, 15, 20 χιλιάρικα. Μην το κάνετε. Μην σκέφτεστε την απαρτή, μην σκέφτεστε το short term, σκέφτεστε την πορεία την οποία θέλετε να χαράξετε γενικότερα. Δηλαδή, κάνατε τόσο καλό marketing και τόσο καλή στρατηγική που δεν το θυμόμαστε αυτό το πράγμα. Είχαμε ξεκάθαρη εικόνα και είμαστε λίγο complicated. Ο καταναλωτής πρέπει ακριβώς, γιατί δεν ξέρει τίποτα, εσείς βλέπετε ένα ρούχο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποδείξεις είναι ότι είσαι ξεκάθαρος και αυτό είσαι. Είναι ένα μήνυμα, το οποίο συνήθως είναι πάρα πολύ σαφές και κατανοητό, απευθύνεται συνήθως στο κοινό, είναι B2C. Φωνάζουν βασικά και να χαίρονται να τους πιέζουν και να χαίρονται να ασχολούνται μαζί τους. Γιατί αυτό σημαίνει στη δική μας τη γλώσσα, την παραγωγή, ότι υπάρχει μέλλον. Να κάνω κουτάκι και να πουκάμισο και κάνω μόδα, γιατί αυτό, παιδιά, δεν είναι η μόδα. Η μόδα είναι ένα ολόκληρο σύμπαν που πρέπει να τη σεβόμαστε για αυτό που είναι και να την υπηρετούμε σωστά. Να τη μελετάμε, να διαβάζουμε, να ασκούμε, να ρωτάμε. Και πάνω απ' όλα τη σεβόμαστε σαν μορφή τέχνης. Λίγο προς το τέλος θα καταλάβετε τι γίνεται, όταν τελειώσετε τα σεμινάρια σας. Είναι λοιπόν διαφορετικά στοιχεία, είναι διαφορετικά όπλα και εφόδια τα οποία τα βάζουμε μεταξύ τους για να καταλάβουμε ολικά στο τέλος ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Ότι θέλουν πολύ παραπάνω έρευνα, ότι θέλουν πολύ παραπάνω συζήτηση.